Καλύτερα να μας τα πει ο Γιώργος Σαγκύρης. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις. Πώς είσαι? Δόξα τον Παναγάθο. Πώς πάει, για πες. Είδαμε λίγο ΑΕΚ, καλό ήταν αυτό. Ναι. Είχαμε λίγο, ξέρεις, καιρό, γιατί είμαστε και γνήσιοι οι ενωσίτες και έχουμε την κατεμιά του Μουντιάλ. Ενώ ναι, φτιάξαμε γήπεδο και είμαστε καλά αγωνιστικά. Τι θα γινόταν, κάτι θα γίνει, για να σταματήσει αυτό το έργο. Δεν είναι απαραίτητο όμως να σταματήσει αυτό το έργο. Σταμάτησε το έργο για αναγκαστικά, εννοώ λόγω της αγωνιστικής φάσης. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, μακάρι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ εγώ. Να συνεχίσει το έργο που μας παρουσίαζε η ΑΕΚ. Βέβαια, βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο πρώτο 45 λεπτό, πάντα τηρωμένων των αλλαγιών και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι φιλική, μια φιλική αναμέτρηση με έναν αντίπαλο ο οποίος και αυτός προφανέστατα δεν είναι στο 100% όπως και η ΑΕΚ. Έχοντας όλα τα δεδομένα ότι πρόκειται λοιπόν για φιλικό προετοιμασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, πρέπει να πούμε ότι είδαμε μια ΑΕΚ για ένα 45 λεπτό που εκτός από τις γνωστές αγωνιστικές αρχές που τη διακρίνουν και τις έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο, έδειξε και μια μεγαλύτερη εξέλιξη και βελτίωση νομίζω στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού της. Όχι στο αποτελεσματικό πάντως, διότι έβαλε μόνο 2 γκολ από το μέχρι να θα μπορούσε να βάλει άλλα 2. Είχε δηλαδή 2-3 τετατέτ, ένα δοκάρι, φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει. Εντάξει, είχες Γιάννη, είχα πάντα. Ναι, όταν δεις το 0-2 αντί για 0-4 πρέπει να το κρατάς και αυτό ένα κομμάτι. Σίγουρα θα μείνεις στο θετικό, στο πρόσημο το θετικό, το οποίο είναι η εικόνα της ομάδας και σε επίπεδο έντασης και λειτουργίας και είπαμε πριν των στοιχείων της αγωνιστικής ταυτότητας που διακρίνουν την ΑΕΚ του Αλμέιδα. Και στον Παύλο Φερνάντες δεν υπάρχει άλλο πρόσημο να σταθούμε νέο, να το πω έτσι. Ο 24χρονος Ισπανός έδειξε απίστευτη προσαρμογή στο αγωνιστικό project του coach και στην ΑΕΚ και με τη φανέλα της ΑΕΚ και πάλι με τα δεδομένα που είπαμε πριν ότι είναι ένα αθλητικό προετοιμασίας και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλάμε για επίσημο μάτσο ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική εικόνα στο 100%. Θα δώσει τα στοιχεία που λείπουν από την ΑΕΚ από το παιχνίδι της όταν τραυματίστηκε και έπειτα ο Νίκλας Ελίασον. Θα δώσει και παραπάνω για μένα, γιατί έχει πολύ περισσότερη και την ατομική ενέργεια. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνική κατάρτιση, πολύ ικανός με το στο ένα εναντίον ενός, αλλά και στη δημιουργία. Είναι στα 2 γκολ της ΑΕΚ μέσα, και αυτό λέει πολλά. Mm-hmm. Και γενικά σε ό,τι καλό παρήγαγε επιθετικά η ΑΕΚ στο πρώτο 45 λεπτό, αυτός και ο Μάνταλος αργότερα, λίγο πιο πίσω από αυτό να το πω έτσι σε επίπεδο επίδοσης, ήταν για την ΑΕΚ. Μετά το 60 και λογικά και λέω πολλών αλλαγών, έπεσε πολύ ο ρυθμός, υπήρξε αποσυντόνιση για μένα στην ΑΕΚ, δεν ήταν το ίδιο θετική στην παραγωγή και στη δημιουργία, η ένταση διατηρήθηκε το ίδιο, εντάξει λογικό ξαναλέω, άλλαξαν 7-8 πρόσωπα και ήταν πολλοί από την ΑΕΚ Β' αυτοί που μπήκαν. Είχε μια-δυο ευκαιρίες με σπουδαιότερη ένα τετατέτ του Φανφέρτ από μπάλα που έκλεψε και έβγαλε ο Μάνταλος στον Ολλανδό. Απειλήθηκε μια-δυο στιγμές και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή στο πρώτο μήχρονο η ΑΕΚ ήταν το καλό της σημείο και παίζε με την κανονική της δεκάδα. Κανονική, όσο μπορούμε να το πούμε έτσι, διότι θυμίζω ότι έλειπε ο Τζούμπερ, έλειπε ο Άμραμπατ, ο Βίτα, ο Γκατσίνοβιτς, ο Πινέδα, ο Σιμάνσκι, οι Ιρανοί, ο Μουχαμάντη και ο Χατζησαφή. Ναι. Οπότε δεν θα πω πόσο κανονική μπορεί να είναι, ήταν μείον 8 η 11 της. Αλλά anyway, και το βάθος στο ρόστερ της, αλλά anyway, η πρώτη 11 δεν είδαν καν να καταγράψει τελική προσπάθεια αντιπαλός. Και αυτό είναι μια συνέχεια και μια συνέπεια του αγωνιστικού project που έχει παρουσιάσει ο Αλμέιδα, γιατί θυμίζω ότι στα τελευταία μάτς και η ΑΕΚ δέχεται γκολ με το σαγωνόμετρο και φάσεις με το σαγωνόμετρο. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό μαντάτο αυτό το μάτς. Να κρατήσει αυτό που πρέπει ο coach και εκείνος και μείνει ικανοποιημένος όπως συνδήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης και από την εικόνα αλλά κυρίως από την προετοιμασία που έχει γίνει στην Ολλανδία. Μίλησε για το Φερνάντες και είπε ότι έχει προσαρμοστεί αρκετά και δείχνει ότι πολύ γρήγορα θα είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Εγώ να θυμίσω απλά ότι ο Παύλο Φερνάντες θα παίξει 1η Γενάρη και μετά, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι βασικός και στο δεξιάκρο, δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα πριν περάσουμε στη νέα σεζόν. Στη νέα χρονιά, μάλλον το 23. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Καλή συνέχεια, Άρη μου. Ήταν ο Γιώργος Τσακίρης, ακούσατε τα τισά και πώς την είδε εκείνος, βεβαίως.